τροφή, μάζεμα και τέντομα. Επόμενη στις καταδύσεις είναι η Polly Pocket, κυρίες και... Σωσίδια, αψηφώντας τη φυσική θα βουτήξει, θα κάνεις τροφή και θα κάνεις πλάς. Όλα αυτά φορώντας ένα αυθεντικό σχέδιο της Λάιλα. Σε ό,τι έχει σχέση με τη μόδα, ήδη έχει πάρει το χρυσό. Πάμε λοιπόν! Μπράβο! Αυτή η βουτιά ήταν τέλεια. Στα αλήθεια αναδείχτηκε το μαγιό. Ευχαριστώ, παιδιά. Μισό λεπτό. Πού είναι το μεταγιόν μου? Και γιατί βουλιάζουμε? Όχι! Το μεταγιόν μου! Το μεταγιόν σου είναι στην αποχέτευση. Πρέπει να βουτήξεις περίπου στα 2 μέτρα για να το βρεις. Το βρήκα! Και πάλι μεγάλη! Αυτό θα πει παρατρίχα. Ξέρω πως το καλοκαίρι στο Littleton μπορεί να είναι βαρετό. Αλλά το να χάσω το μεταγιόν μου στην αποχέτευση δεν είναι τόσο συναρπαστικό. Μακάρι το Littleton να είχε αληθινή πισίνα. Όλοι έχουν πάει καλοκαιρινές διακοπές εκτός από μας. Βασικά, όλα τα παιδιά στο σχολείο ποστάρουν πως δεν έχουν κάτι να κάνουν. Hey, το βρήκα! Μπορούμε να κάνουμε μια πισίνα για όλους. Θα κάνουμε ένα μίνι πάρτι στην πισίνα και θα κάνουμε τη βαρετή μας πόλη μια φοβερή πόλη. Oh, ναι! Πρέπει να έχει ένα θέμα. Μπορώ να προτείνω κάτι αστρονομικό! Πάρτι πισίνα στον Άρη! Μπορούμε να βάλουμε διαστημικά ρούχα που θα τα δείξουμε σε ένα σοου μόδας δίπλα στην πισίνα! Θα υπάρχει μία ζωντανή παρουσίαση από τη νούμερο 1 Supernova, τη Σάνι! Επίσης μια τέλεια βουτιά από το διάστημα, μεταφορικά μιλώντας. Θα είναι το πάρτι των ονείρων μας και οι φίλοι μας θα το λατρέψουν! Στάσου! Πώς δεν θα καταλάβουν πώς έχουν γίνει μήνυ? Η επιστήμη της οπτικής. Όλα είναι θέμα προοπτικής. Αν οι καλεσμένοι μας δεν μπορούν να δουν τίποτα που να πιστεύουν πως είναι μικρή, δεν θα πιστεύουν. Συνθήκες! Ούτε εγώ! Αυτή η στολή μπορεί να είναι αυθεντικό αντίγραφο γιατί, αλλά κάνει πολύ ζεστή εδώ μέσα. Αυτό θα πει ταινία χαμηλού κόστους. Το καλό είναι πως τα πλάνα της κάμερας από το κράνος είναι τέλεια. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Γιατί ο Πιρς πρέπει να κάνει εξάσκηση στην κιθάρα του τώρα? Σταμάτησε! Να η ευκαιρία μας! Πάμε από την αρχή, παιδιά! Νίκολας, είσαι στη σπηλιά! Η Πόλη και η Λάιλα στο μονοπάτι! Πόλη! Άνοιξε! Άστο καλύτερα! Καινούργια οδηγία, Πόλη! Κάνε μας και πάλι μεγάλους! Δεν μπορώ! Δεν φοράω το μενταγιόν μου! Είναι εκεί στο κρεβάτι! Μη με κοιτάς, δεν πήγαινε με το κοστούμι. Επιμένω στην αποφασή μου να σε αναγκάσω να το βγάλεις. Άνοιξε γιατί θα μπω μέσα πολύ. Καλά, ίσως αυτή τη φορά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να ταιριάζουν τα χρώματα. Ο Πιρς δεν πρέπει να μας δει έτσι. Λεπτό! Θα μετρήσω μέχρι τα 3. 1. Κάνε γρήγορα, Πόλη! 2. Και πάλι μεγάλη! 3. Έχεις στο DVD μου η κυνηγή φαντασμάτων. Ναι, εδώ είναι. Μην κάνεις τίποτα τρελό εδώ μέσα. Η μαμά και ο μπαμπάς άφησαν εμένα υπεύθυνο. Πρέπει να κρατάω το σπίτι σε τάξη γιατί θα με τιμωρήσουν για πάντα. Εντάξει. Αν σταματήσεις να παίζεις την κιθάρα σου. Για λιγάκι. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Και μην έρθεις στο δωμάτιό μου. Παρατρίχα να την πατήσουμε, παιδιά. Λοιπόν, τουλάχιστον έχει ησυχία τώρα. Το γροσούζεψα.
Τέλεια! Δεν θα κερδίσουμε ποτέ στο διαγωνισμό ταινιών του Λίτλτον αν δεν τελειώσουμε μέχρι την απόψινη προθεσμία! Να πούμε αντίο στο πρώτο βραβείο των ονείρων μας και στην επαγγελματική κάμερα. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε τώρα. Οι θεατές πρέπει να δουν αυτά τα κοστούμια. Κι εγώ όλη τη νύχτα σχεδιάζω αυτά τα πλάνα. Το μόνο που θέλουμε είναι μια νέα τοποθεσία. Μακριά από το Μπίρς. Σήμα για τα αστέρια, θα πρέπει να ξέρεις τους αστερισμούς. Αυτά τα αστέρια ανήκουν στο ζωδιακό σύμβολο του καρκίνου. Δεν μοιάζουν καθόλου με καβούρι. Οι αστερισμοί δεν βγάζουν κανένα νόημα. Φαντάσου τα σαν διαμάντια στον ουρανό. Διαμάντια! Είμαι πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Τι κόψιμο και πόσα καράτια. Ευτυχώς που δεν υπάρχει σήμα μάθετη Λάιλα, γιατί δεν θα το παίρνε καμία από εμάς. Λάιλα, ξάπλωσες ένα ολοστρόγγυλο πετραδάκι και είναι το τελευταίο που θέλω για να εμφανιστεί η κοπέλα με τα μαργαριτάρια. Α, η Τόρη θα εντυπωσιαστεί πολύ. Πού είναι η πόλη? Η κοπέλα με τα μαργαριτάρια! Τα φαντάσματα είναι αληθινά! Πόλη! Είναι η ώρα του ραντεβού. Μόλις ανακαλύψω πού είσαι. Μας φτάνει! Τρέξτε, τρέξτε σαν να έχει εκτόσεις! Το φάντασμα έχει παγίδες. Θα μας φάει! Ελπίζω όχι. Αυτό το μαντίλι είναι χειροποίητο από το πιο καλό μαλλί. Μην ανησυχείτε, ξέρω πως θα μας βγάλω. Μείνει δύναμη! Η ύφανση σε αυτό το δίχτυ είναι φοβερή. Αποστολή εξετελέστη, Τζίτζι. Γκουέν. Το ήξερα πως τα φαντάσματα δεν είναι αληθινά. Κρίμα που οι κακοί που θέλουν να κλέψουν το μενταγιόν σου και να μικρύνουν όλους το Λίτλτον είναι αληθινοί. Σε πιάσα τώρα, Πόλι Πόκετ. Άφησέ με! Δάντια! Μπορεί να είσαι μικρή, αλλά τα δόντια σου είναι ακόμα κοφτέρα. Γεια σου, μικρή Πόκετ. Δεν ξέρω πώς θα τρώνε τα άλογα αυτό το πράγμα. Ο μόνος τρόπος να με κάνεις να φάω άχυρο είναι να έχει ετικέτα σούπερ τροφής. Δώστο! Και πάλι μεγάλη! Τρέξτε! Γρήγορα! Από εδώ! Σε πιάσα! Ξανά, κάτι μου θυμίζεις. Σταμάτα να κυλιάσαι με το γουρούνι, Γκουέν. Πρέπει να πάρουμε το μενταγιόν. Α!
Φτάνει πια με...